Αδελφοί μου, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια και τις δύσκολες μέρες που περνάμε ως Ορθόδοξος λαός και ως ελληνικό έθνος, θέλω να σας πω και να σας παρακαλέσω ότι η μόνη λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που γιγαντώνεται μπροστά μας αποτελεί η Κυρία Θεοτόκος Παναγία Παρθένος Μαρία. Αν προστρέξουμε στους χαιρετισμούς της Κυρίας μας, ψάλετε και διαβάζετε ο ψαλμός «Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής». Ξαναπαραλαμβάνω, «Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής». Δηλαδή, «Χαίρε Θεοτόκε Μαρία, εσύ που τον τύρανο των απάνθρωπων εξέβαλες από την εξουσία». Ο τύρανος του απάνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι ένας και μοναδικός, ο οποίος είναι αυτός ο αρχαίκακος, ο όφης, ο διάβολος, ο καλούμενος, ο σατανάς, ο οποίος με την εξουσία που έχει πάνω σε ορισμένους ανθρώπους αυτής της γης, οι οποίοι έχοντες το χρήμα και τη δύναμη, προσπαθεί να επιβληθεί με βία επάνω στο πίμνιο του Κύριου μας Ιησού Χριστού. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί, αγαπητοί μου, στην Κυρία Θεοτόκο και ας την παρακαλέσουμε, λέγοντας τους χαιρετισμούς της καθεκάστην και ιδιαίτερα τονίζοντας το «Χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής». Το έχει κάνει, αδελφοί μου, στο παρελθόν, μπορεί να το κάνει και στο παρόν και στο μέλλον. Μην απελπιζόμεθα. Είναι η μόνη μας λύση και ας πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί η Κυρία Θεοτόκος να το πράξει. Έχει τη δύναμη, διότι το έχει ξανακάνει. Την τρέμει ο διάβολος, την τρέμουνε οι παγκοσμιοποιητές, την τρέμουνε όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και παρακάτω λέει, «Χαίρε διείς εχθροί καταπίπτωση». Δεν μπορεί να σταθεί κανένας εχθρός στη δύναμη της Κυρίας Θεοτόκου, η οποία, εάν παρακαλέσει το Θεό, είναι βέβαιο ότι θα εισακούσει το αίτημά της. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί μου, όλοι μαζί, με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Τα χρόνια είναι πολύ δύσκολα και οι μέρες πονηρές. Έσχαρα τα χρόνια, αδελφοί μου, ας μην απελπιζόμεθα όμως. Έχουμε την υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια κοντά μας, και δεν πρέπει να επευληστούμε ποτέ. Το μόνο που πρέπει είναι να πέσουμε στα γόνατα και να την παρακαλέσουμε. Όλοι μαζί, και είναι βέβαιο ότι θα σε ακουστούμε. Δεν θα αφήσει το πίμνιο της η Κυρία μας. Η Κυρία Θεοτόκος. Χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Και επίσης, χαίρε εξίσθρε μέλι και γάλα. Αυτά, αγαπητοί μου, αυτή είναι η μόνη λύση, το μόνο αντίδοτο στον αρχαίκακο εχθρό της ανθρωπότητας και ιδιαίτερως των χριστιανών Ορθοδόξων, του Διαβόλου, ο οποίος θέλει με το σούν και καλά να μας κατακτήσει ψυχήτε και σώματι. Ας ελπίζουμε όμως στη δύναμη της προσευχής μας προς την Κυρία Θεοτόκου.